Γεια σου, Γιάννη, μου τι κάνεις. Να χαρά, εσύ. Καλά, καλά, καλά. Ναι, δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Το αφήνουν πίσω τους, έδωσαν τη μάχη τους, το πάλεψαν πάρα πολύ, κοίταξαν στα μάτια κυρίως στο δεύτερο παιχνίδι της Σλάβια. Δυστυχώς αδικήθηκαν και στα δύο παιχνίδια από τη διαιτησία. Είχαν ατυχίες, είχαν κάποια κενά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση για πολλούς λόγους ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να συνεχίσει στην Ευρώπη και στρέφει την προσοχή του στις εν Ελλάδη υποχρεώσεις. Υπάρχουν αρνητικά, υπάρχουν και θετικά. Mm-hmm. Τα αρνητικά είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν συνεχίζει στην Ευρώπη, αποκλείστηκε. Τα θετικά εντός ή εκτός αγωγικών είναι ότι βλέπουμε ότι φέτος η ομάδα ξεκινάει τουλάχιστον, το πόσο θα εξελιχθεί και πώς θα εξελιχθεί είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, αλλά ξεκινάει από μια τελείως διαφορετική βάση και αφετηρία σχέση με πέρυσι. Πέρυσι ξεκινούσε από το 0, φέτος ξεκινάει από πολύ πιο πάνω γιατί έχει βάλει κάποιες βάσεις σχέση με πέρυσι και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει και με αυτές που αναμένεται να γίνουν φαίνεται ότι πάει για το επόμενο επίπεδο. Το που θα φτάσει, το τι θα κάνει και το πώς μπορεί ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει σε ακόμη ψηλότερο επίπεδο είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέσα στη χρονιά, αλλά φαίνεται ότι αυτό υπάρχει. Και ο στόχος, όπως είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη του μετά την Σλάβια Πράγας, είναι να έχει μια καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός φέτος να εξελιχθεί. Επίσης, ο στόχος, εγώ λέω ότι πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός να μπει πάλι στη διαδικασία του πρωταθλητισμού. Αλλά για όλο αυτό υπάρχει χρόνος και υπάρχουν αρκετά πράγματα μπροστά μας εν ώψη και της νέας σεζόν που πιθανότατα θα αρχίσει την νέα εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα. Λέω πιθανότατα γιατί διάφορα ακούγονται ότι μπορεί να πάει και πιο αργά. Το πρωτάθλημα, να πάρει μια παράταση, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Τώρα, καταρχάς στο μεταγραφικό κομμάτι υπάρχει κινητικότητα για τον Παναθηναϊκό για να πάει για την επόμενη του μεταγραφή. Πράσινοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν τουλάχιστον τρεις κινήσεις. Δεκάρι, οχτάρι, εξτρέμ. Λέω τουλάχιστον γιατί έχουμε πει εδώ και κάποιες ημέρες ότι δεν αποκλείεται να αποκτηθεί και ένα στόπερ ακόμα. Που μπορεί να κάνει και μεγαλύτερη την ανάγκη μετά για τον τραυματισμό του Σέκεφελ. Βέβαια ο Σέκεφελ ένα μήνα θα μείνει εκτός. Mm-hmm. Τουλάχιστον με βάση τις αρχικές πρώτες εξετάσεις. Τουλάχιστον ένα μήνα εκτός. Μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω. Δεν είναι δηλαδή ότι θα μείνει και τρομερά μεγάλο διάστημα. Όχι ότι είναι μικρός ο ένας μήνας ή ο ενάμιση πώς θα πάει. Δεν είναι όμως ξέρεις ένας τραυματισμός που θα τον αφήσει 5-6 μήνες εκτός. Υπάρχει πάντως μια σκέψη πριν και από το Σέκεφελ, αυτό γνωρίζουμε εμείς. Μήπως ο Παναθηναϊκός κάνει και μια εξτρά μεταγραφή με στόπερ. Βρισκόμαστε σε μια κινητικότητα όπως ξαναείπα και πρέπει να περιμένουμε να είναι θέμα χρόνου ας πούμε, η επόμενη κίνηση του τριφυλίου. Ο στόχος είναι ο Παναθηναϊκός να ανεβάσει το επίπεδό του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κοιτάζει παίκτες από υψηλού μέχρι υψηλοτάτου να το πω έτσι επίπεδου και με τέτοιους παίκτες μιλάει. Διαφορετικές περιπτώσεις για την κάθε θέση. Άλλος μπορεί να είναι πιο εργάτης, άλλος μπορεί να είναι πιο βιρτουόζος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει καταλήξει σε κάποιους εκλεκτούς. Φαίνεται να έχει ανάψει το πράσινο φως για κάποιους ποδοσφαιριστές και περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι που αναμένονται καυτές τις επόμενες ημέρες για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει το θέμα του Καρλίτος. Ο Καρλίτος ο οποίος θα αποχωρήσει. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τη Λέγκια, που είναι μια ομάδα που πρόσφατα μπήκε στο κόλπο. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει για να πάει εκεί. Υπάρχουν οι συζητήσεις σε πολύ καλό κλίμα και οι επαφές σε προφορικό επίπεδο στην παρούσα φάση. Περιμένουμε όλα αυτά να αποτυπωθούν εγγράφως. Δεν νομίζω ότι κάτι θα χαλάσει. Θεωρώ ότι θα προχωρήσει το θέμα και ο Καρλίτος θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό για να επιστρέψει στην Πολωνία και την Λέγκια η οποία έχει συμφωνήσει μαζί του. Και από εκεί και πέρα, αφού γίνουν πρώτα αυτά που είναι να γίνουν τώρα μεταγραφικά, θα ξαναπώ εγώ ότι επειδή έχουμε πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι το 15 Σεπτέμβριο που είναι μεταγραφική περίοδος, να μην αποκλείσουμε τίποτα για εξτρά κίνηση. Δηλαδή πέρα από τις τρεις, συν μία που ίσως γίνει για στόπερ, να μην αποκλείσουμε τίποτα. Γιατί αλλάζουν πάρα πολλά σε όλες τις ομάδες, έτσι και στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να έρθει μια πρόταση πλην Καρλίτος για άλλον παίκτη αύριο μεθαύριο. Μπορεί να παρουσιαστεί μια περίπτωση η οποία να αρέσει στον Παναθηναϊκό. Συνήθως οι ομάδες και ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν έχουν δείξει ότι πάνε π.χ. για 7-8 παίκτες, κάνουν 9-10 μεταγραφές. Γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω με σιγουριά, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε
άκρη του μυαλού μας για το, για το τριφύλι. Σε αυτά βρισκόμαστε, στις μεταγραφικές εξελίξεις που έρχονται, στο μεταγραφικό σχεδιασμό, όπως, ο οποίος, όπως είχαμε αναφέρει και πάλι, το είχε πει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συνέντευξη τύπου πριν από τη Σλάβια, δεν αλλάζει. Είτε ο Παναθηναϊκός προχωρούσε στην Ευρώπη, είτε δεν προχωρούσε, ο σχεδιασμός ήταν ίδιος, οι στόχοι εξ αρχής υψηλοί σε ό,τι αφορά τους παίκτες και ξεκάθαροι, και αυτό δεν θα άλλαζε. Και δεν πρόκειται να αλλάξει επειδή ο Παναθηναϊκός δεν συνεχίζει στην Ευρώπη να πούν «Α, οκ, δεν συνεχίζουμε, δεν παίρνουμε τον τάδε ή τον δίνα παίκτη που τον έχουμε στο στόχο και προχωράμε στο στόχαστρο και προχωράμε για κάτι άλλο». Δεν ισχύει αυτό. Προχωράει ο Παναθηναϊκός κανονικά για τις κινήσεις του και πρέπει να είμαστε συντονισμένοι όλοι και εν πάση περιπτώσει να περιμένουμε ποια θα είναι η επόμενη ενίσχυση για την ομάδα του, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να υποθέσω, Διονύση, η επικείμενη πιθανότητα αποχώρησης του Καρδίτου δεν επηρεάζει το πόσο σύντομα θα έχουμε κάποια απόκτηση παίκτη, έτσι, είναι άσχετες περιπτώσεις. Όχι, όχι, καθόλου, ναι, καθόλου δεν επηρεάζεται. Επίσης θα δούμε αργότερα αν ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για ένα ακόμη επιθετικό ή αν από αυτούς τους παίκτες που θα πάρει κάποιος από αυτούς θα μπορεί να αγωνίζεται και ως περιφερειακός, γιατί κυρίως ο Καρλίτος δεν ήταν 4-4, ο Καρλίτος ήταν πιο περιφερειακός. Οπότε το πιθανότερο είναι το δεύτερο. Να μην πάρει δηλαδή ένα επιθετικό, αλλά να πάει σε μια περίπτωση παίκτη ο οποίος αγωνίστηκε περιφερειακός. Ξανά το πιθανότερο. Θα δούμε. Δεν επηρεάζει όμως. Είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Δεν έχει να κάνει. Ο Καρλίτος, λέγαμε και συγγνώμη, και πριν από αρκετά μεγάλο διάστημα, ως εκτίμηση, το πιθανότερο ήταν να αποχωρήσει τον Παναθηναϊκό. Φαινόταν αυτό, δεν είναι στις πρώτες επιλογές, ήθελε και ο ίδιος να πάει κάπου να παίξει. Οπότε νομίζω ότι ό,τι είχε να προσφέρει στον Παναθηναϊκό το πρόσφερε. Είναι ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ καλός στην εκτελεστική του δυνότητα, παύλα δυνατότητα. Υστερεί σε άλλα, στην ταχύτητα. Αν θες να παίξεις γρήγορα, δεν μπορείς να παίξεις με τον Καρλίτος. Χάνεις κάτι εκεί. Οπότε ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Έδωσε κάποια πράγματα. Σε κάποια άλλα υστερούσε, στα πράγματα τα οποία, στα στοιχεία τα οποία είπαμε, και ήρθε η ώρα να αποχωρήσει και ο Παναθηναϊκός να, με τον Καρλίτος να χωρίσει τους δρόμους του. Δεν σχετίζεται πάντως, όχι, όχι. Από τις μεταγραφές που περιμένουμε, τις τρεις που είπαμε που είναι οι βέβαιες, έχει το τρίποτα νεότητα σε κάποια συγκεκριμένη, σε κάποια θέση? Χρονικά εννοείς? Ναι, ότι φουλάρουμε γι' αυτό και μετά. Όχι, όχι, χρονικά όχι. Μπορεί να είναι ο πρώτος εξτρέμ, μπορεί να είναι ο πρώτος δεκάρι. Θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό είναι και εδώ που φτάσαμε, ξέρεις, τόσο κρίσιμο, να το πω έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι χρονικά υπάρχει κάποια προτεραιότητα. Μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε επάλξη, να το πω έτσι, σε έντονη κινητικότητα για να πάρει ποδοσφαιριστή, παύλα ποδοσφαιριστές. Πάντως είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και ναι, από τη στιγμή που φέτος έχουν αποκτηθεί ήδη πολλοί ποιοτικοί παίκτες, έτσι ο Σπόραρ, ο Βέρμπιτς, ο Μάγνουσον, ναι, νομίζω που βλέπετε όντως προβλέπονται καυτές οι εξελίξεις μεταγραφικά, από τη στιγμή που έχει ακόμα ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, το κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό ήταν και είναι να ανεβάσει το επίπεδο του. Το επίπεδο ανεβαίνει και με τις μεταγραφές και ανεβαίνει και με τη δουλειά. Είναι ένας συνδυασμός. Οι μέχρι τώρα μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μαρτυρούν αυτό. Δηλαδή πήρε τον Μάγνουσον, πήρε τον Σπόραρ, ανέβηκε το επίπεδο και στις δύο θέσεις. Πήρε τον Γκάνεα αντί του Χάτζη Θεοδωρίδη. Προφανώς και ανέβηκε το επίπεδο. Πήρε τον Λοντίγκιν, βάζει υψηλότερο ανταγωνισμό στην θέση του τερματοφύλακα. Πήρε τον Τσέριν, ο οποίος είναι ένας παίκτης που επιλογή του Γιοβάνοβιτς, νεαρός, αλλά παράδειγμα νεαρό της ηλικίας του, είναι 13 φορές διεθνής με την Εθνική Σλοβενίας. Να τον δούμε. Εγώ θεωρώ ότι έχει πολλά περιθώρια αυτός ο ποδοσφαιριστής. Είναι να πάρει τώρα και άλλους παίκτες σε κομβικές θέσεις, σε θέσεις που άργησε, η αλήθεια είναι, κυρίως στο 10 και το 8, εκεί κάτι γνώμη μου έχει αργήσει ο Παναθηναϊκός, κυρίως στο 10. Είναι να πάρει τώρα ποδοσφαιριστές. Ο στόχος είναι οι ποδοσφαιριστές αυτοί να του ανεβάσουν το επίπεδο, να φέρουν ποιότητα, προσωπικότητα. Και αν όλα αυτά παντρευτούν σωστά και ο Παναθηναϊκός δουλέψει υπό τις ιδεολογίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και των συνεργατών του με τρόπο σωστό, νομίζω ότι η χρονιά θα είναι καλύτερη. Αυτή την αίσθηση έχω. Και να πούμε, Διονύση, κλείνοντας, για το επίπεδο το επόμενο που θέλει να ανέβει ο Παναθηναϊκός και για τον πρωταθλητισμό, ότι παίζει ρόλο ότι φέτος, θυμίζω, θα είναι 5 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και θα είναι πολύ καλύτερα. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Το συζητάμε. Πολύ, πολύ σημαντικό.
και πιο δύσκολα τα πράγματα βέβαια στην καλοκαιρινή προετοιμασία, καλά να είμαστε, αλλά είναι τρομερά μεγάλη ιστορία να παλεύεις για εισιτήριο στο Champions League, ειδικά όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φέτος επέστρεψε, δεν κατάφερε να μπει στους ομίλους, από το Champions League λείπει χρόνια, θα είναι ένας στόχος όπως και να το κάνουμε. Ακριβώς. Και σίγουρα ακόμα και αν δεν καταφέρει ή οποιαδήποτε ομάδα να μπει Champions League, το γεγονός ότι έχεις μαξιλαράκι και τη φέτος στο Conference ήταν μία και έξω. Έτσι δεν είχες μαξιλαράκι. Όταν μπαίνεις Champions League ή και Europa ακόμα, να ξέρεις έστω ότι και ένας αποκλεισμός okay, θα με διατηρήσει στην Ευρώπη, είναι σημαντικό. Οπότε νομίζω θα είναι πλέον, θα είναι φέτος πολύ πιο ενδιαφέρουσα η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Γιονίση, ευχαριστούμε πολύ.